Κατά 33% μειώνεται από 1η Ιανουαρίου του 2019 η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοπασχολούμενων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής και στο σύνολό του από την Ολομέλεια της Βουλής. Το μη χαρακτήρισε το νομοσχέδιο και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι στην οικονομία η καταστροφολογία τελείωσε. Όχι μόνο δεν περικόπτονται οι συντάξεις, αλλά έρχονται και μέτρα ελάφρυνσης περίπου 1 δις. Μέσα σε αυτά τα μέτρα ελάφρυνσης είναι και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς. Δηλαδή στο σύνολο της μεσαίας τάξης. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα φτάνει και μέχρι το 40%. Με φτωχότερους, λιγότερους και χειρότερα αμοιβόμενους εργαζόμενους και με όλο και ασενέστερες επιχειρήσεις, απειλείται σοβαρά η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, τόνισε ο Λευτέρης Αυγιανάκης, ο οποίος δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται ότι ως κυβέρνηση θα μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους εργαζόμενους και εργοδότες. Η κυβέρνηση κατάλαβε μετά από 2 χρόνια το εγκληματικό της λάθος να δημιουργήσει ένα φορολογικό με υψηλές ασφαλιστικές εισφορές ουσιαστικά, που στραγγάλιζε μαζί με την υψηλή φορολογία τους επαγγελματίες και κάθε έναν άνθρωπο που θέλει να παράξει. Η μείωση, η οριζόντια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, καλοδεχούμενη, αλλά δεν αλλάζει τη λογική του νόμου Κατρούγκαλου. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου του 2019 μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών κατά 33,3%, ενώ για τους αυτοπασχολούμενους επιστήμονες, μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς, το ασφάλιστρο για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ θα υπολογίζεται αναδρομικά από την 1η του 2017 στην ελάχιστη βάση υπολογισμού ανεξαρτήτως ύψους του εισοδήματος. Ο μέσος όρος περίπου προσδιορίζεται στο 33,3%. Οπότε βλέπουμε μια μεγάλη ελάφρυνση σε ανθρώπους που πραγματικά είχαν γονατίσει λόγω των υπερβολικών ασφαλιστικών εισφορών. Είμαστε όμως τώρα στη θέση να πούμε ότι λόγω και του πλεονασματικού ΕΦΚΑ, λόγω και του πλεονάσματος, μπορούμε να δημιουργήσουμε προοπτικές ελάφρυνσης όχι μόνο των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά ολόκληρης της μεσαίας τάξης. Εμείς έχουμε προτείνει την κατάργηση αυτού του συστήματος και την καθιέρωση 8 ασφαλιστικών κλάσεων προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει ανταπόδοση και στο συνταξιοδοτικό και στα υπόλοιπα ανάλογα με την κλάση στην οποία συμμετέχει. Είναι εντελώς λάθος αυτή η συνέχιση της εξάρτησης των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα. Από 1η Ιανουαρίου του 2019 καταργείται το τέλος επιτιδεύματος που αφορά αγρότες, μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις.